Boom! Yeah.
δεν μπορούσα να το παλιά. Εγώ δεν έχω. Time to kick it old school. So you can feel cool.
We'll be right back.
Να στεκόμαστε στα πόδια μας. Και όταν κάνουμε
κάτι μας φέρνει πίσω να το πολεμάμε, συνεισαγωγικά το πολεμάμε και να γινόμαστε καλύτεροι. Το μπάσκετ είναι ένας τρόπος που μπορείτε να βελτιώνεστε σαν καλαδοσφαιριστές, αλλά είναι όλα αυτά τα στοιχεία που βλέπουμε στη συνεργασία, στην ελληνική άμυνα, στο ήθος, είναι πράγματα, είναι στοιχεία που πρέπει να χρησιμοποιήσετε και στη ζωή σας. Όταν έχετε τον προπονητή σας, είναι ο δασκαλός σας, σας μαθαίνει βάση, σας μαθαίνει όμως και πώς πρέπει να είστε στη ζωή. Σας μαθαίνει να συνεργάζεστε, να παίξετε με αυταπάτηση, να παίξετε χωρίς να κοιτάτε τον εαυτό σας, να βάζετε το εγώ που έχει ο καθένας από εσάς εδώ κάτω από το εμείς, κάτω από το σύνολο. Όταν λειτουργείτε έτσι θα γίνετε καλύτεροι μπασκετμπολίστες. Και αν δεν γίνετε μπασκετμπολίστες, σίγουρα θα γίνετε καλύτεροι άνθρωποι. Είναι κάποια πράγματα που στην πορεία όλων αυτών των ετών για μένα είναι παραπάνω από το μπάσκετ, είναι παραπάνω από ένα άθλημα. Ναι, αγαπάμε το μπάσκετ, αλλά το μπάσκετ είναι το μέσο στο οποίο αφιερώσαμε τη ζωή μας και η ζωή μας γίνεται καλύτερη από αυτό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος από που μπορείτε να έχετε όλοι εσείς εδώ. Όσον αφορά τη δουλειά, πρέπει να δουλεύετε σκληρά, πρέπει να προσπαθείτε πάντα να βελτιώνεστε, να μην επαναλάβεστε, να είστε πάντα όσο καλύτεροι μπορείτε κάθε μέρα στο γήπεδο, στα μαθήματά σας, στο σχολείο σας. Πρέπει να αφοσιωθείτε στο σχολείο και στο μπάσκετ και επειδή τα τελευταία χρόνια έχουν βγει και τα τάμπλετ και το ίντερνετ και όλα αυτά, πρέπει να μην είμαστε τόσο κολλημένοι στα video games και στα παιχνίδια και στα τάμπλετ και στο ίντερνετ και όλα αυτά. Γιατί έτσι απομονωνόμαστε. Δεν έχουμε καλή επικοινωνία μεταξύ μας. Είμαστε μπροστά σε μια οθόνη και τίποτα. Ενώ το μπάσκετ πρέπει να είσαι κάθε μέρα στο γήπεδο. Σήμερα παίζεται 3-3. Άρα ο καθένας από εσάς έχει άλλους δύο συμπαίκτες. Πρέπει να επικοινωνήσει. Πρέπει να αλλάξει πάσεις. Πρέπει να προσπαθήσει ο διαιτητής μαζί. Να παίξουν μια άμυνα. Να πάρουν ένα ρημάδι. Να πάρουν ένα καλάθι. Όταν είμαστε σε ένα τάμπλετ, είσαι εσύ ο εαυτός σου. Άρα, να μην αποκαθορνόμαστε μπροστά σε μια οθόνη. Να κοιτάμε το σχολείο μας για να πάρουμε γνώση και μόρφωση και το μπάσκετ να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι στο ξαν σύνδρο. Να συνεργαζόμαστε, να είμαστε μαζί σε όλες τις εκδηλώσεις, σε όλες τις εκφράσεις του αθλητισμού, σε ό,τι μας συμβαίνει και σε χαρές και σε λύπες. Έχουμε αυτό το 3-3 να είναι μόνο η αρχή για όλους εσάς. Σας έχουμε καλή σταδιοδρομία και στο μπάσκετ και στο σχολείο. Σας έχουμε καλή σταδιοδρομία στη ζωή σας και ό,τι να κάνετε. Και έχουμε να είστε πάντα αγιεροί και να παλεύετε στη ζωή σας. Να παλεύετε για να γίνεστε καλύτεροι. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ήδη 9 παιχνίδες, ο κόουτς θα διαλέξει τώρα 10 παιχνίδες.
κύριος Μάδης ψηφί της διοργάνωσης του Μάση Δαγκαλίξη Δεκαλίτες Δεκλούς και παραπάνω, αλλά 5 λεπτά που διαλέγουμε 10 αθλητές για να παίξουν πολλά παιδιά. Αθλητές Δεκλούς, Δεκλούς Ερόπλιο, αθλητές από εκεί, Ψάνη Δεκλούς, Δεκλούς Αλεξανδρίου, Thank you.
τους για τα γενικά μας ήθελα. Thank you.
Thank you.
Well, folks, it's time to kick it old school.